Coach, τι έγινε σήμερα? Καταρχήν να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα Κρεβενά. Παρουσίασα μια ομάδα, θεωρώ, για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος εκπληκτική. Ανήκουν, αξίζουν μάλλον συγγνώμη, πολλά συγχαρητήρια στο team και στα παιδιά των Κρεβενών για αυτή τη μεγάλη νίκη. Εμείς σήμερα βρισκόμασταν εντελώς σε άλλο γήπεδο. Δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο παιχνίδι και θεωρώ ότι μας έχουν κοστίσει πάρα πολύ οι τελευταίες προσθήκες που έγιναν ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και όλα αυτά φάνηκαν, όπως είδατε, από την αρχή στο γήπεδο. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς για να προδικάσουμε το οτιδήποτε ακόμα. Η ιστορία έχει δείξει ότι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να το κερδίσεις, εγώ το κατάλαβα από το ξεκίνημα του αγώνα, από 8-0, φαινόταν ότι οι δικοί μου παίχτες δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι. Έχει δείξει λοιπόν η ιστορία ότι όσο περνάει ο καιρός, οι ομάδες οι οποίες δένονται αργότερα γιατί έχουν τις προσθήκες στο τέλος, βελτιώνονται. Τώρα εμείς, αν καταφέρουμε να βελτιωθούμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί όπως είδατε είμαστε μια εντελώς καινούρια ομάδα, πολλά νέα παιδιά μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου μας, τα Κρεβενά ξεκίνησαν πιο νωρίς, δούλεψαν πιο καλά από ό,τι φάνηκε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα γίνουμε κι εμείς καλύτεροι στη συνέχεια. Δεν έχουμε, ας πούμε, δεν μας πειράζει ή θα μας πειράζει, μεν το μέγεθος είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά να σας πω κάτι, στο μπάσκετ είτε χάνεις ένα είτε χάνεις 40, είναι το ίδιο. Δύο βαθμοί παίρνει ο νικητής, ένα παίρνει ο αντίπαλος. Εμάς σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε σιγά-σιγά. Αρχές γενομένες από το επόμενο παιχνίδι που είναι με τους Διόσκουρους. Τώρα πιστεύω θα παρουσιάσουμε ένα πρόσωπο από εκεί και πέρα. Ό,τι καλύτερο για τα Κρεβενά έχουμε και για τη δικιά μου την ομάδα, πιστεύω να αισιάξουν τα πράγματα γρήγορα, να έρθουμε στον ίσιο δρόμο και να πάμε εκεί που πραγματικά μπορούμε να πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.